Με ταχύτητες της εποχής του Τρικούπη κινείται ο προαστιακός σιδηρόδρομος στην Πάτρα. Αιτία η έλλειψη συντήρησης στις γραμμές και ο φόβος εκτροχιασμού, όπως είχε γίνει και πριν από λίγες ημέρες. Ελάχιστο είναι και το προσωπικό για τη συντήρηση του δικτύου, με τους επιβάτες να αγανακτούν από τις συνεχείς καθυστερήσεις. Ο προαστιακός ανοίγει τις πόρτες του. Οι επιβάτες που βλέπετε περιμένουν για τουλάχιστον μισή ώρα να φτάσει το τρένο. Αιτία της καθυστέρησης, οι πολύ χαμηλές ταχύτητες. Τουλάχιστον μισή ώρα καθυστέρηση, το λιγότερο. Άλλες φορές 3/4. Σε αυτό το έγγραφο που εξασφάλισε ο Sky αναγράφονται οι ταχύτητες με τις οποίες κινείται ο προαστιακός της Πάτρας. Όπως βλέπετε, υπάρχουν σημεία στα οποία τα τρένα κινούνται με 20, με 10, ακόμη και με 6 χιλιόμετρα. Όπως μπορείτε να δείτε, βρισκόμαστε λίγο πριν την είσοδο του νέου σταθμού του σιδηροδρομικού εδώ στην Πάτρα. Η ταχύτητα του τρένου είναι πολύ μικρή. Δεν φαίνεται να ξεπερνάει τα 5 με 6 χιλιόμετρα. Το επόμενο στάδιο είναι να πηγαίνουμε όλο το δίκτυο με 6 χιλιόμετρα. Λότο. Πας και δεν ξέρεις πότε θα βγεις, πότε θα φτάσεις. Γιατί λοιπόν οι μηχανοδηγοί αναγκάζονται να χαμηλώσουν ταχύτητα? Για πολλούς λόγους οι οποίοι είναι εμφανείς και σε αυτό το δελτίο. Τις περισσότερες φορές τα κλειδιά αλλά και οι γραμμές είναι σε κακή κατάσταση, γι' αυτό και οι μηχανοδηγοί καλούνται να είναι προσεκτικοί. Ειδικά στα κομμάτια εκείνα που είχαν σημειωθεί εκτροχιασμοί το προηγούμενο διάστημα. Οι γραμμές φταίνε. Το τρένο φταίει. Η κατάσταση, το έχουμε τονίσει και παλαιότερα, είναι απαρχαιωμένη. Είναι από εποχή Τρικούπη. Δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση. Γίνονται μόνο, να το πω λαϊκά, μερεμέτια και πασαλήματα. Κάποια μεγάλη εργολαβία δεν έχει βγει ακόμα. Όντως το δίκτυο είναι παλαιό. Αυτό κανένας δεν μπορεί να το αρνηθεί. Σημασία έχει ότι ο οργανισμός αυτή τη στιγμή έχει βγάλει 2 εργολαβίες. Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα μπορέσει να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση? Μέχρι το τέλος της άλλης εβδομάδας θα έχει υπογραφεί η σύμβαση και ο ανάδοχος θα εγκατασταθεί. Θα επανέλθει από το Μάρτιο του 2024 η κανονικότητα στην εξυπηρέτηση των επιβατών. Περίπου 120 είναι τα χιλιόμετρα του σιδηροδρομικού δικτύου εδώ στην Αχαΐα αλλά και στη γειτονική Ηλία. Σε αυτά εργάζονται για τη συντήρηση μόνο 5 άνθρωποι, οι οποίοι προσπαθούν να φτιάξουν τα σημεία όπου τα τρένα αναπτύσσουν μεγαλύτερες ταχύτητες. Η κατάσταση έχει ξεφύγει πλέον, απαράδεκτη. Με βάση τους διεθνείς σιδηροδρομικούς κανονισμούς πρέπει να υπάρχουν 5 εργαζόμενοι ανά τρένο χιλιόμετρο. Εδώ... Και εμείς δεν έχουμε ούτε 0,5. Καταλαβαίνετε από πού ξεκινάει το πρόβλημα. Ένα πρόβλημα που ταλαιπωρεί χρόνια τώρα το επιβατικό κοινό.